πιστοί στις θέσεις τους για τη συνέχιση των εχθροπραξιών μέχρι τη στιγμή που θα αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα, εμφανίζονται οι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος επεσήμανε πως η Ουκρανία θα χρειαστεί μια σταθερή προμήθεια δυτικών όπλων και πυρομαγικών, έως ότου ο στρατός της κατατροπώσει τις ρωσικές δυνάμεις από όλα τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, όπως είπε. Οι δηλώσεις του έγιναν στο γαλλικό πρακτορείο. Ο ίδιος πρόσθεσε και τα εξής: «Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να κερδίσουμε χρειαζόμαστε περισσότερα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί ο πόλεμος είναι πραγματικότητα και σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να νικήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στόχος μας είναι η νίκη, η νίκη με τη μορφή της απελευθέρωσης των εδαφών μας εντός των συνόρων της Ουκρανίας του 1991 και δεν μας ενδιαφέρει πόσος χρόνος θα πάρει», είπε ο Κουλέμπα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. «Όσο ο ουκρανικός λαός ημερίζεται αυτό το στόχο, η ουκρανική κυβέρνηση θα κινείται χέρι-χέρι με το δικό της λαό», είπε. Παράλληλα τόνισε πως η Ουκρανία δεν δέχεται πιέσεις από τους δυτικούς συμμάχους της να επιταχύνει την αντεπίθεσή της κατά των εδρεωμένων ρωσικών θέσεων, παρά την αυξανόμενη ανησυχία για το ρυθμό των κερδών που σημειώνουν οι δυνάμεις του Κιέβου.